Ήρθατε εδώ και αναφερθήκατε σε έναν απολογισμό και καλά κάνατε. Αλλά στον προγραμματισμό τι κάνατε, πάλι μια από τα ίδια. Αποσπασματικά κάποια έργα τα οποία έχουν ηλικία πάνω από 30 χρόνια. Άκτιο Αμβρακία. Όλο το φτιάχνανε και όλο γκρεμιζόταν αυτός ο δρόμος, χειρότερα από το γεφύρι της Άρτας. Τι δεν μας είπατε, ποια είναι η πολιτική σας για τις μεταφορές, για τις υποδομές, σε τι πλάνο εντάσσετε. Φαίνεται, το είπατε πριν από λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη, οπότε δεν χρειάστηκε να το επαναλάβετε εδώ. Δηλαδή ο βασικός σας στόχος, είπατε στο συνέδριο της Νέας Υόρκης που διοργάνωνε η Capital League, είναι ισχυρές και σύγχρονες μεταφορές και ανθεκτικές υποδομές που ισχυροποιούν το γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο της Ελλάδας. Δηλαδή, ποιες ανάγκες υπηρετούν αυτές? Τις ανάγκες του λαού για ασφαλείς μετακινήσεις, για σύγχρονες μετακινήσεις, για φτηνές? Ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού για υποδομές που θα τον προστατεύσουν από τα μεγάλα φυσικά φαινόμενα? Και για να δω πιο συγκεκριμένα στο σιδηρόδρομο, τι είπατε για το σιδηρόδρομο? Ότι αλλάζει το πλάνο, γιατί το αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς στις επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης είστε πάντοτε μπροστά. Ποιο είναι λοιπόν η νέα στρατηγική επιλογή για τους σιδηροδρόμους? Η σύνδεση των τριών θαλασσών, Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου. Πού εντάσσεται αυτό το σχέδιο του σιδηροδρόμους? Στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους, οι οποίοι διεξάγονται στην Ανατολική Ευρώπη και κυρίως στην Ουκρανία. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο και τη μεταφορά στρατευμάτων αμερικάνικων από την Αλεξανδρούπολη και νατοϊκών στην Ουκρανία με τη σύνδεση του λιμάνιου της Αλεξανδρούπολης, ή τη μεταφορά του ουκρανικού των ουκρανικών σιτηρών. Να λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες σχετίζονται δηλαδή με την αναβάθμιση, τη γεωστρατηγική, δηλαδή με τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα υπεριαλιστικά παιχνίδια και στους ανταγωνισμούς, για να πάρουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι ένα κομματάκι από το πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών και όχι οι ανάγκες του λαού για ασφαλείς μεταφορές. Για ποιο σιδηροδρομικό δίκτυο το μάτε και μιλάτε? Για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που με την παραμικρή βροχή σταματάει τις λειτουργίες του, που είναι μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Η υπόλοιπη Ελλάδα τι σιδηροδρομικό δίκτυο έχει και πότε θα αποκτήσει? Για ποια ασφάλεια μεταφορών μιλάτε? Με τις πλημμύρες καταστράφηκε πάλι το σύστημα, λέτε, την εδίκηση που είχατε εγκαταστήσει. Με ερωτηματικό αν το είχατε εγκαταστήσει. Και επί της ουσίας, τι χρονοδιάγραμμα βάζετε, μια και πιάσαμε τις θεομηνίες και τις πλημμύρες, για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία και το κόστος το οποίο από πού θα καλυφθεί? Από τους εφοπλιστές περιμένετε που θα σας δώσει λεφτά για να φτιάξετε τα σχολεία? Αλήθεια? Τους δρόμους του επαρχιακού, του οδικού δικτύου, τις γέφυρες που υπάρχουν κίνδυνος και όσα έχουν αποκλειστεί, τα υπόλοιπα έργα υποδομών? Και στο τέλος, κύριε Υπουργέ, για να φτιάξετε ένα ουσιαστικό σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας, πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχείριση των υδάτινων πόρων κατά από ακραία φαινόμενα? Για ποιες περιοχές της Ελλάδας ξεκινάτε μια τέτοια διαδικασία? Για καμία. Γιατί υπάρχει ο κόφτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόστους ωφέλους, που αυτά τα έργα απεντάσσονται από τη χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή, αν δεν έχουν πολλαπλάσιο όφελος για τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των επιχειρηματικών ομήλων που τα αξιοποιούν. Στα συγκεκριμένα λοιπόν ζητήματα, πορεία αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Δεύτερον, για την αντιπλημμυρική προστασία, τι και τρίτον για το σιδηρόδρομο? Με αυτές τις προτεραιότητες θα προχωρήσουμε? Και όχι τις ανάγκες του λαού, αλλά σε προτεραιότητες οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και των υπεριαλιστικών κέντρων, και όχι οι λαϊκές ανάγκες.